Η Πάρος, το πανέμορφο νησί στην καρδιά των Κυκλάδων, αποτελεί ξεχωριστό τόπο προορισμού για τον Έλληνα και τον ξένο επισκέπτη. Κατάλευκα μικρά σπιτάκια, σε συνδυασμό με το γαλάζιο του Αιγαίου, προσδίδουν ηρεμία και αρμονία στο μάτι του επισκέπτη. Σταυροδρόμι του παραδοσιακού και του σύγχρονου τουρισμού, προσφέρει ικανοποίηση σε όλες τις ηλικίες και προτιμήσεις. Σε όσους προτιμούν τη διαμονή στη φύση, αλλά και σε εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τις διακοπές τους σε πολυτελή ξενοδοχεία, απολαμβάνοντας τις παροχές τους. Σε εκείνους που περιμένουν να ησυχάσουν, κάνοντας περιπάτους στα στενά δρομάκια με τα παραδοσιακά βόλτα, αλλά και σε εκείνους που περιμένουν να διοχετεύσουν την ενέργειά τους στα έντονα βράδια μέσα από την κοσμοπολίτικη νυχτερινή ζωή του νησιού. Ακόμη και σε όσους ασχολούνται με τα θαλάσσια σπόροι Πάρος, έχει να προσφέρει τόπος τέλεσης του παγκοσμίου πρωταθλήματος windsurfing και kitesurf. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να απολαύσει την καταγάλανη θάλασσα, περνώντας την ημέρα του σε μικρές και απόμερες ή μεγαλύτερες και οργανωμένες παραλίες με κόσμο, μουσική και ποτό. Πέρα από τη μοναδική απόλαυση που προσφέρουν ο ήλιος και οι βραβευμένες ακρογιαλιές του νησιού, η γνωριμία με το λαμπρό και πανάρχαιο πολιτισμό του αποτελεί αλυσμόνητη εμπειρία. Πρωτεύουσα του νησιού η Παρικιά, που αρμενίζει στο Αιγαίο, κάτασπρη και ειρηνική. Εδώ καταφθάνουν οι επισκέπτες, καλοδεχούμενοι στον τόπο μας, να μοιραστούν την αγάπη μας για αυτόν μέσα από την αμεσότητα της παριανής φιλοξενίας. Στολίδι και καμάρι της Πάρου, με τον κατάλευκο μοναδικό παραδοσιακό της οικισμό, με τα γραφικά φιδωτά δρομάκια, τα καλόγουστα μαγαζιά τουριστικών ειδών, τα μπαράκια και τις ταβέρνες που σφίζουν από ζωή και τις παραδοσιακές λάντζες που καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μεταφέρουν τον κόσμο στις υπέροχες παραλίες της με τη χρυσαφένια άμμου και τα καταγάλανα νερά. Αξίζει κανείς να βιώσει το ηλιοβασίλεμα στην Παρικία. Τα χρώματα σε μοναδικές αποχρώσεις του ροζ, του γκρι, του χρυσοκίτρινου δημιουργούν εικόνες μαγικές. Πίσω από τη σύγχρονη κοσμοπολίτικη εικόνα της, που αναπλάθεται και ομορφαίνει διαρκώς, ο επισκέπτης εύκολα διακρίνει το χρώμα και την αυθεντικότητα σε ένα ξεχωριστά δημιουργημένο περιβάλλον, σε αρμονία με τον νησιώτικο περίγυρο και τη γαλήνια φύση. Πυρήνας του πανέμορφου παραδοσιακού οικισμού, το κάστρο, όπως διαμορφώθηκε το 13ο αιώνα. Οι Βενετοί πήραν αρχιτεκτονικά μέλη από τον αρχαίο ναό της Δήμητρας και με αυτά κατασκεύασαν ένα εντυπωσιακό οχυρωματικό έργο. Το αρχαίο κάλος αγκαλιάζεται σφιχτά με τους μεσαιωνικούς χρόνους. Οι Εκατονταπηλιανοί, το εκπληκτικό αυτό χριστιανικό μνημείο που η παράδοση θέλει να έχει θεμελιωθεί από την Αγία Ελένη και τον Άγιο Κωνσταντίνο, χτίστηκε από το 327 μέχρι το 330 μετά Χριστόν στα ερείπια αρχαίων ιερών. Στην είσοδο του ιερού της Εκκλησίας διακρίνεται το θαυμάσιο μαρμάρινο τέμπλο του 17ου αιώνα, διακοσμημένο με εικόνες της Παναγίας, η επαργύρωση των οποίων είναι δωρεά του ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας Νικολάου Μαυρογένους, γόνου της Πάρου. Στη νότια πλευρά του ναού βρίσκεται το σταυροειδές βαπτιστήριο του 4ου αιώνα, όπου βαπτίζονταν οι χριστιανοί μετά το στάδιο της κατήχησης. Το αρχαιότερο και καλύτερα διατηρημένο βαπτιστήριο σε όλη την Ορθόδοξη Ανατολή. Στο προάβλιο στεγάζεται το Βυζαντινό Μουσείο με σπάνιες εικόνες της Κρητικής Σχολής, δημόθυρα και ξυλόγλυπτους επιτάφιους. Μεγαλοπρεπής είναι ο εορτασμός της Παναγίας το 15 Αύγουστο με εκδηλώσεις παράπλευρες των θρησκευτικών,
όπως η Πανήγυρης, η καύση πυροτεχνημάτων και η Παριανή θαλασσινή βραδιά, όπου Παριανοί και επισκέπτες τιμούν τη χάρη της. Στο αρχαιολογικό μουσείο φυλάσσονται πραγματικά αριστουργήματα της προϊστορικής, αρχαϊκής και κλασικής Παριανής τέχνης. Ανάμεσα στα εκθέματα του μουσείου και το περίφημο ειδόλιο της Χοντρής Κυρίας από το γειτονικό νησάκι Σάλιαγκο, το οποίο χρονολογείται από το 5000 π.Χ. Στο μουσείο εκτίθενται επίσης ευρήματα από τις ανασκαφές στο επίσης μικρό γειτονικό νησί, το Δεσποτικό, που πρόσφατα ήρθαν στο φως. Το Δεσποτικό δεχόταν συχνά τις επιδρομές των Βερβερίνων πειρατών και ιδίως του Βαρβαρόσα, με αποτέλεσμα οι κάτοικοί του να ζητήσουν καταφύγιο αρχικά στην Αντίπαρο και έπειτα στην Πάρο. Το 1675 οι κάτοικοι του Δεσποτικού κατέδωσαν στον αρχηγό των τουρκικών αγημάτων το Γάλλο καταδρομέα του τάγματος των Ιωαννιτών Υποτών, Δανιέλ, ο οποίος χρησιμοποιούσε το νησί ως καταφύγιο. Σε αντεκδίκηση, οι Γάλλοι καταδρομής με αρχηγό τον Ούγο Ντε Κρεβιλιέ κατέστρεψαν το συνοικισμό του νησιού και από τότε παραμένει ακατοίκητο. Στην Πάρο έζησε και εμπνεύστηκε ο αρχαιότερος λυρικός ποιητής, ο Αρχίλοχος, 7ος αιώνας π.Χ. Εισάξιος του Ομήρου, μαζί με τη Σαπφό από τη Λέσβο, ύμνησαν τον έρωτα και τα απλά ανθρώπινα αισθήματα. Εδώ, ο Αρχίλοχος σε ανάκλυντρο με τα όπλα και τη λύρα του. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο εκτίθεται τμήμα του Παρίου Χρονικού. Ο γραφικός οικισμός της Νάουσας μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής. Σε αυτό το πανέμορφο λιμανάκι έρχονται χιλιάδες τουρίστες για να φωτογραφίσουν κάθε γωνιά του Βενετσιάνικου κάστρου αλλά και του παραδοσιακού γεφυριού, το οποίο αναστηλώθηκε πλήρως το 2003. Για να γευτούν στα ταβερνάκια τους πεντανόστιμους ψαρομεζέδες και να χειροκροτήσουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως την Κουρσάρικη Νύχτα με τα παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα. Οι ψαράδες της Νάουσας ρίχνουν από βραδύ στα παραγάδια και τα δίχτυα και το πρωί ο κόσμος κατακλείζει το μόλο για να προμηθευτεί τα ολόφρεσκα ψάρια που έφεραν οι τρεχαντήρες. Οι παραθεριστές της Πάρου μπορούν να οργανώσουν ενδιαφέρουσες εκδρομές στα χωριά. Κάθε χωριό είναι και μια έκπληξη, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη φιλοξενία των κατοίκων.